Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θωμάς Μόσχος, Θωμά καλημέρα. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και σε ακροατές. Επιτέλους κάποιος που μου λέει καλημέρα. Κοίταξε να δεις, βεβαίως σου λέει καλημέρα ακριβώς. Αλλά δεν ξέρω άμα γίνει και τίποτα υπουργός και βουλευτής και ο κύριος Θωμάς άμα θα μας λέει πάλι καλημέρα λέει, μετά. Πάλι Πάντα θα σας λέω καλημέρα. Ορίστε, ορίστε. Γιατί έχουμε τον Θωμά Μόσχο σήμερα μαζί μας, ως συντονιστής του τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας του Μέρα 25, μαζί με τον κύριο Κρήτον Αρσένη. Θυμάστε, ήταν στην εκπομπή μας τότε που είχε δημιουργηθεί το θέμα με τις γούνες στην Βουλή. Είχαν, τηλεδιάσκεψη με τον νέο Υπουργό Γεωργίας. Και έχει μια αξία να ακούσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νομό μας όλο αυτό. Πρώτα όμως, Θωμά, δεν ξέρω αν για το προηγούμενο θέμα έχετε κάποια άποψη, γιατί είστε στο επάγγελμα και επειδή λένε ότι όλα αυτά επηρεάζονται πάρα πολύ το ζωικό κεφάλαιο, και επειδή χθες υπήρξε αυτή η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κλεισούρα, θέλω να μου πεις αν έχετε μια άποψη για αυτό το θέμα ή τι πιστεύετε τέλος πάντων και στον χώρο. Όταν λέμε άποψη, προσωπική άποψη εννοείς ή κομματική άποψη? Διαφέρουν? Όχι πολύ, αλλά... Για να ακούσουμε την προσωπική σου άποψη τότε. Καλύτερα αυτό ήθελα να πω, την προσωπική μου άποψη. Ναι. Ότι είναι απαραίτητες είναι οι ανανέωσεις της πηγής ενέργειας, αλλά θα πρέπει να γίνονται σωστά. Δηλαδή, είχα ακούσει πριν κανένα δίμηνο, ήταν στο ραδιόφωνο που είχατε τον υπεύθυνο για τα περιβαλλοντολογικά σχέδια και τις περιβαλλοντολογικές άρεσε από την περιφέρεια, που είχε πει ότι λόγω υπόϊχων. Τον κύριο Κολοβό. Τον κύριο Κολοβό. Ναι, μπράβο. Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην υγεία των ανθρώπων. Ναι. Και στον ζώο, αποδεδειγμένα. Ναι. Οπότε αυτό το πράγμα το θέσαμε και εμείς χθες στον Υπουργό. Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί και να γίνει πράσινη και εκτινοτροφιά. Και του είπα ότι 80% των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, 80-85% δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Το πρόβλημα για την άδεια λειτουργίας είναι ότι δεν υπάρχει άδεια υποδομής. Επειδή έχουν κάνει αυθαίρετα. Υπήρχε ένας νόμος να τον ξαναενεργοποιήσουν, αυτό του ζήτησα σε συγκεκριμένο θέμα. Γιατί η Ελλάδα έχει 10 με 12 εκατομμύρια πρόβατα. Κάθε πρόβατο θέλει 1,20 τετραγωνικά για καλή συμβίωση. Που σημαίνει ότι έχει πάνω από 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σταυλικές εγκαταστάσεις που μπορούν να μπουν φωτοβολταϊκά πάνω. Και αυτές κάθονται ανεκμετάλλευτες και ψάχνουμε να χαλάσουμε χωράφια, χορτολιβαδικές εκτάσεις, δάση, για να κάνουμε φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρες, ενώ τα έχουμε να κάθονται. Μάλιστα. Άρα δεν το βλέπετε κι εσείς με πολύ καλό μάτι όλο αυτό που πάει να γίνει, θα λέγαμε, να πάρει πολύ μεγάλες τρομακτικές διαστάσεις. Ήδη στη Δυτική Μακεδονία έχουμε γεμίσει, θα έλεγα. Όταν είναι κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές και σε κτηνοτροφικές περιοχές που εκεί πέρα ζουν ζώα, ειδικά καλλιεργήσιμα ζώα που αποτελούν κεφάλαιο για την επιβίωση του ανθρώπου, δεν το θεωρώ κάτι πολύ θετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα. Πάμε στο θέμα, γιατί την σειρά επαφών που έχει ο νέος Υπουργός Γεωργίας ήταν η σειρά σας, τη σειρά του Μέρα 25, να βρεθείς εσύ, Θωμά, σαν υπεύθυνος τομέα αγροτικού κτηνοτροφικού, αλλά και ο κύριος Κρήτονας Αρσένης, σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Πώς σας φάνηκε ο Υπουργός ο καινούριος? Ναι. Καταρχήν ήταν μια πολύ ευχάριστη συνάντηση. Ναι. Είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι μας είχαν συνηθίσει οι προηγούμενοι υπουργοί. Δηλαδή μας κάλεσε και ήθελε να μας ακούσει πραγματικά, αν και είχαμε περιορισμένο χρόνο. Ναι. Ενώ με τους προηγούμενους υπουργούς δεν είχαμε καμία τέτοια συνάντηση. Ίσως κάναμε είτε ερωτήσεις είτε προτάσεις και δεν παίρναμε ποτέ απαντήσεις. Συζητήσαμε, η συζήτηση επικεντρώθηκε πιο πολύ για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Ναι. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πράγματα και να τα συνδέσουν με πράσινη ανάπτυξη και με αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ελλάδα. Μάλιστα.
Εμείς του κάναμε τις προτάσεις που, είναι, που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το κόμμα να τις τελειώσει σαν ένα στρατηγικό σχέδιο για να τις στείλουμε ολοκληρωμένες. Mm-hmm. Μέσα στην πρόταση είναι αυτό που σας είπα για την αδειοδότηση, να υπάρξει γρήγορη και άμεση αδειοδότηση ώστε να μπορούν μετά να νοικιάσουν τις στέγες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αποφέροντας έξτρα εισόδημα στον κτηνοτρόφο και μην χαλώντας την ουσία αγροτική γη, αλλά και γιατί αν γίνει οποιοδήποτε έλεγχος από την Ευρώπη θα έχουμε πρόβλημα αφού δεν υπάρχουν άδειες λειτουργίας. Mm-hmm. Επίσης του κάναμε την πρόταση να δημιουργήσει κτηνοτροφικά πάρκα, είναι ένας θεσμός που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται. Είναι σαν τη βιομηχανική περιοχή, δηλαδή χωρίζονται οικόπεδα, έρχεται ρεύμα, νερό και δρόμος. Mm-hmm. Και τα οικόπεδα αυτά δίνονται μετά είτε προς ενοικίες είτε προς αγορά στους κτηνοτρόφους για να χτίσουν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αν αφαιρέσουμε το κόστος ρεύμα και νερό που είναι περίπου 40.000 ευρώ για κάθε κτηνοτροφική επιχείρηση να τα πάει ανάλογα για την απόσταση να τα συνδέσει, γλιτώνει έτσι ο κτηνοτρόφος 40.000 από το αρχικό κεφάλαιο που θα χρειαζόταν για να ξεκινήσει τη δουλειά. Μέσα στο κτηνοτροφικό πάρκο κάναμε την πρόταση να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, τυροκομείο και σφαγείο ανάλογα ποια θα είναι η κατεύθυνση του κτηνοτροφικού πάρκου και μονάδα βιοαερίου να εκμεταλλεύεται τα απορρίμματα. Mm-hmm. Γιατί η νέα πράσινη συμφωνία της Ευρώπης λέει ότι θα πρέπει όλα τα προϊόντα από εδώ και πέρα να αναφέρουν πάνω το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα. Mm-hmm. Έτσι θα πετύχουμε στην ουσία μηδενικό mm-hmm. περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και θα είμαστε ίσως οι πρώτοι, αν δηλαδή καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα έχει καταφέρει να παράγει ποιοτικά αξιόπιστα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα με μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Σε μια πλήρη κυκλική οικονομία. Το βρήκε πολύ καλή πρόταση. Ναι. Περιμένει τώρα να του στείλουμε το business plan. Mm-hmm. Συζητήσαμε επίσης για τα προβλήματα της ασφάλισης των αγροτών που είχαμε κάνει και την ερώτηση, αν θυμάστε τούτη, για τις ανισότητες των ελεύθερων επαγγελματιών γενικά. Του έθεσα επίσης το προβληματισμό το γιατί οποιαδήποτε επιχείρηση έχει δικαίωμα να πάρει 300.000 ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ εγώ σαν αγρότης που μπορεί να έχω τεράστια αγροτική επιχείρηση να έχω δικαίωμα μόνο 1.000 ευρώ. Και τι απάντησε, μια και είναι και της εποχής. Η απάντησή του ήταν γιατί πήρε αυτός 300.000 ευρώ. Και εγώ το απάντησα, δεν με ενδιαφέρει γιατί πήρε αυτός, με ενδιαφέρει γιατί φορολογούμε και ασφαλίζουμε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά δεν έχω τις ίδιες δυνατότητες με τον ελεύθερο επαγγελματία. Μάλιστα, είναι και αυτό. Από τα πολύ παράδοξα, όντως. Ναι. Στη συνέχεια του έθεσα τους προβληματισμούς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με κτηνοτρόφους και αγρότες. Ναι. Γιατί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να προσλάβουν προσωπικό μέσω ΑΕΔ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν το ήξερε καθόλου. Δηλαδή, φάνηκε έκπληκτος και με ρώτησε, ναι, αλήθεια, δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα. Τον είπα ναι και μου είπε ότι θα το κοιτάξει και θα συνεννοηθούμε και με το Υπουργείο Εργασίας στις περίπτωση που μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Στη συνέχεια τέθηκαν και άλλα θέματα, αλλά τα οποία τα προσπεράσαμε λίγο πιο γρήγορα. Τον ρωτήσαμε τι σκοπεύει να κάνει σε περίπτωση που η Γούνα πέσει mm-hmm. και άλλο στην Καστοριά, ποιο θα είναι το σχέδιο εξόδου. Δεν μας απάντησε πάνω σε αυτό. Δεν έχει. Εντάξει, για όλα δεν νομίζω πρόταση. Να περιμένατε κι εσείς απαντήσεις για όλα. Λογικά ακόμα οι υπουργοί καινούργοι είναι στο στάδιο της ενημέρωσης, φαντάζομαι. Ναι, εκεί θα κατέληγα ότι πολλά πράγματα ακόμα δεν τα γνωρίζει. Και δεν ξέρω αν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία ο νέος υπουργός. Μου είπε ότι έχει χωράφι με ελιές. Α, έχει χωράφι με ελιές, μάλιστα. Ναι, και ότι εφαρμόζει πράσινες πρακτικές στην καλλιέργεια. Μάλιστα. Όχι ως επάγγελμα πάντως, ως μάλλον μια παράλληλη ίσως δραστηριότητα. Ναι, σαν χόμπι. Γιατί και εγώ έχω ένα μπαχτσέ στο χωριό, αλλά δεν νομίζω να γίνω ποτέ υπουργό γεωργία. Ούτε σημαίνει ότι ξέρω όλα τα θέματα τα γεωργικά. Σωστά. Θα έλεγα όμως, Χρήστη, ήταν μια πολύ θετική εμπειρία και μια πολύ θετική αρχή. Αυτό είναι για σημαντικό. Για τον νομό, κάτι θωμά ιδιαίτερα του είπες. Για τον νομό. Κάποια ιδιαιτερότητα να μας έχει στα υπόψη του. Για τον νομό, ιδιαίτερα τέθηκε πιο πολύ το θέμα για το τι θα γίνει με τη Γούνα. Και ναι, η πρότασή μας να ενισχυθεί η κτηνοτροφία της ελληνικής, με κατεύθυνση στην ελληνική κόκκινη φυλή, γιατί μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε την παραγωγή του κόκκινου. Ναι, ναι. Με την προϋπόθεση ότι το εξήγησα ότι εισάγουμε το 85% του κόκκινου κρέατος που καταναλώνουμε. Ναι. Ενώ μπορούμε να το παράξουμε εδώ, θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον
με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Οπότε να ενισχύσει την κτηνοτροφία εδώ και να συνεχίσει η επεξεργασία αυτών μετά των δερμάτων στην ουσία για δερμάτινα είδη. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη που ασχολούνται με τη γούνα και με την ένδυση θα μπορούν να κάνουν μια στροφή ώστε να μην αλλάξουν επάγγελμα. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να ζητήσεις από ένα γουναρά 50 χρονών ή 67 χρόνια που του μένουν πήγαινε να ασχολήσουμε με κτηνοτροφία ή με οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Καλό είναι να βρούμε μια διέξοδο πάνω σε αυτό. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στην απολιγνητοποίηση που δεν μας περιλαμβάνει, αλλά εκεί πέρα ψηλά μας είπε ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς του η απολιγνητοποίηση. Mm-hmm. Τι θα συμβεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα θετική... Προβλήματα, ναι. Τα άλλα προβλήματα, ναι, συγγνώμη, θα τα στείλουμε γράφος μαζί με το business plan, μαζί της αναλυτικά... Γενικά λοιπόν σου άφησε καλές εντυπώσεις και αυτό είναι καλό να το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει φυσικά στον ίδιο πολιτικό χώρο. Είναι καλή η πρώτη εντύπωση. Βέβαια να παραμείνει η ίδια και στην απορία. Έτσι θα έχουμε πετύχει νομίζω πράγματα. Αυτό ήθελα να πω ότι ήταν πολύ θετική η πρώτη εντύπωση σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημοκράτες που μας έχουν συνηθίσει σε άλλα πράγματα. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Καλό είναι να θέλει να κάνει. Το θέμα είναι τι θα κάνει. Επειδή ήταν έτσι μια καλή εμπειρία και για σένα, Θωμά, εύχομαι πάντα τέτοια ωραία πράγματα. Και πάντα και στο μυαλό, όπου και αν είσαι, γιατί έχει μια θέση σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, να είναι και πάντα με το μυαλό και στην Καστοριά. Να μην την ξεχνάτε ποτέ την Καστοριά, όλοι σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει αυτό τη μέρα στιγμή που είμαι στην Καστοριά σε αντίθεση με τους τοπικούς άρχοντες. Λοιπόν, Έλενα, παρακαλώ. Να χαιρετήσουμε τον Θωμά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά ελπίζουμε από κοντά. Λοιπόν, και την επόμενη φορά από κοντά, πραγματικά. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά. Τι κάνετε εσείς εκεί, η αλήθεια, να πω. Ορίστε. ελπίζω και εγώ να τα καταφέρουμε να τα πούμε από κοντά. Έτσι, μπράβο. Και να περιμένουμε και τα καινούργια προϊόντα, έτσι. Ναι, μόλις βγουν και τα καινούργια προϊόντα θα ξαναμιλήσουμε και για αυτά. Θα υπάρχει. Περιμένουμε διακρίσεις καινούργιες, γιατί πάντα φροντίζετε για το καλύτερο, πραγματικά. Θα δείτε, είναι κάτι πολύ, μοναδικό. Πολύ αγάπη όλο αυτό. Λοιπόν, Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα. Έγινε, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.